Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, φωτί ελαφθήσαθε αρχικός, φώτος αγνωσίας καταλέμει πας αληθώς, Θεόφρον ελένη και γνησίως το βασίλη των αιώνων εούλευσα. Και μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, η πύλη της Θείας Ανατολής, άνοιξον μη πύλας της μετανοίας, και εκπυλών της θανατηφόρου αμαρτίας, τη μέση Θεία σου ρίσε με δέσποινα. Εφαίνεται επίση η Εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα, σύ μου ισχύς Κύριε και καταφυγή και στερέωμα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι νάμα των ζωοποιών, τη Εκκλησία τα σπηγά συνήξας, ή της δίψα πρόθυμο σπίτο και πίνε το βόν αγαθέ. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι εγγύς με προς ουρανόν, ανυψωθήνε προφανώς έλεγες, εξ ουρανού πνεύμα δε πέμπινε πυγγύλο το Άγιο. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ο φύσης ο οποίος, και εκ παρθένου σαρκωθείς Κύριος, πάση πίστης δε δόρυτε την Αθανασία νοσες πλαχνός. Αγίοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, αμοιβών ουρανίων επιτυχήν εσπεύσας, όθεν το καλούν τη Θεόφρον επικολούθησας, και σκότος έλειπες πατρό παρόδο το πλάνη, και φως θύρε πνεύμα τη Θείο γεγέννησε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, το Χριστό κολληθήσα και επ' αυτό πανσεμνε, άπασαν θεμένη ελπίδα τόπους κατέλαβες, εν εις τα άχραντα πάθη σαρκωθείς υπέμεινεν ο υπεράγαθος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, το Σωτήριον όπλον το αραγές προπέον, ο Χριστιανόν την ελπίδα σταυρών των τίμιων, φόνο κρυπτόμενον σύ εφανέλωσες, Θείο φλεγόμενοι έρωτοι Θεό μακάριστε. Και μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ιεράς πολυθείας από πεσόν αχραντε, παρασυνευλήθη της κτήνεση και κατάκριτος όλος γεγέννημε, ή τον κλειτήν τετραχία, άσης κατακρίσεως ρίσε και σώσον με. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας εκράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Υπεραγία Θεοτόν και σώσον ημάς. Σε αυτούς και αλλήλους, πάσαν την ζωή ημών.
Χριστό, το Θεό παραθούμεθα. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε, είδωρα Θανασίας, όθε εσύ προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν, τους υπτυρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή τη ζωή ημών. Τόσες θύσεις εκείνας προς ουρανών και των άστρων μαρθάνων την καλόνη, εκ ούτων εμίσε των λαπάντων των Κύριων, του σταυρού δε το όπλον εν μέσω ανέλαξε, διαγράφων εν τούτων νυχά και κρατήνεστε, όθεν της ψυχής σου διανοίξα στόμα, ο γράμμα αλέγραφας και των τρόπων μεμόθηκας, πως θα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η σοφία στο είδωρ και τη ζωή αναβρίζων το κόσμο πάντα σωτήρ καλής του ορίσεστε αυθασία στα νάματα των καρφίων όμων σου δεχόμενος άνθρωπος εν αυτός μενή της πλάνης τους άνθρακας όθεν εις αιώνα οδηψήσει που λήξη του κόρου σου δέσποτα βασιλεύε κουράνιε δια τούτο δοξάζομεν το κράτο σου Χριστέ ο Θεός των τεσμάτων αφεσίνε του μένει και καταπέμψε πλουσίως της δούλης σου. Κωνσταντίνος σήμερος, η Τιμητρίτη Ελένη, των Σταυρών εμφαίνουση, των Πασεβάσμιων ξύλων, πάντων μεν των Ιουδαίων εσχήνινόντα, όπλων δε πιστών ανάκτων καταναντίον, διημάσγα ανεδείχθη σημείων μέγα και εν πολέμη σφρικτών. Σημείων μέγα και εν πολέμη σφρικτών. Κωνσταντίνων πιστή, συν Δημητρή τιμήσομεν, του προφήτου γαραυτή λόγους ακροασάμενη εν κέδρο και πεύκη και κυπαρίσω, των τρισύνθετων σταυρών κατενόησαν, διού το σωτήριον πάθος εξυπολούθησε, και πάντας παρέστησαν τους Ιουδαίους παρασκευάζεστε, δείξε της λαής μέγα δικαίωμα, το κεκριμένον δια των φθόνων και βασκανίαν την αυτών, και τούτο ευρώντες ανέδειξαν αυτοί, δια τούτο της πάση νικηφόρη ανεδείχθησαν, όπλων φέροντες απροσμάχητων, σημείων μέγα και εν πολέμη σφρικτών. Σημείων μέγα και εν πολέμη πρώτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, ως κοινών ήχων γης βασιλής το στέφος, έχουσι κοινών και των του πόλου στέφος, ξύνθανε μητέρη η κάδη πρώτη Κωνσταντίνος, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Oh.
Θάλασσαν έπηξα σμυθίσα στην άρμαση των αλαζών αφαράω και λαό διέσωσα σαν βρόχος Κύριε και εισήγαγες αυτούς εις όρος αγιάσματος πόντας εσωμένσι το Θεό ημών οδην επινίκιον των εν πολέμης κρατεών. Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω υψωθή κέρας μου εν Θεό. Επλατήθη επεκτός μου το στόμα μου εφράθην εν σωτηρίο σου. Ο προφήτης Αβακούν της νοερή σοφθανής προεώρα Κύριε την παρουσία σου, διό και ανέκραζεν από θεμά ανοίξει ο Θεός. Δόξα τη δόξη σου Χριστέ, δόξα τη συγκαταβάση σου. Κύριε ο Θεός ημών ειρήνη δώσει μη. Κύριε ο Θεός ημών χτίσε ημάς. Κύριε εκτός σου άλλων οκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομαι. Ως είδα τα θαλάσσις φιλάνθρωπε τα κύματα του βίου χυμάζει με. Διός η ανάση κραυγαζολόγε ανάγαγε εκθωράς την ζωή μου έσπλαχνε Κύριε. Τον Χαλδαίων η Κάμινος πυριφλογιζομένη εδροσίζε το πνεύματι Θεού επιστασία. Οι παιδες υπέψαλον ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Άγγελοι και ουράνοι τον επιθρόνου δόξης εποχούμενον και ως Θεόν απαύστος δοξαζόμενον. Ευλογείτε η μήτε και η περιψούτε εις πάντας τους αιώνας. Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ημίς τιμώντες μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ευδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφήμ την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επέβλεψε να επί ταπεινώσιν εις δούλης αυτού η δούγα από του νυν μακαριούσι με πως έγενε την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επίσε μη μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν εις φοβουμένης αυτό την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Επίσε κράτος εμβραχίαν η αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον.
από χρόνου και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Την τιμιωτέραν των χερούβιν και ευδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνω. Λάβε το Ισραήλ, παιδός αυτού μνηστήν έλεος, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνας, την τιμιωτέραν των χερούβιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομε. Αλλοτριών των μητέρων η παρθενία και ξένων της παρθένης η παιδοφία. Επίση θεοτόκε αμφότερα οκονομήθη, διό σε πάσε εφηλέ της γης απαύστος μακαρίζω με. Αιτή και αιτή εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον, ελέησον Κύριε φυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Στον Αγίας πράγματο υπερευλογημένη και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα. Σι, Κύριε. Ότι σεν ουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υ και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξ ανθρώπων ήλυφε το βασιλείον κράτος, αρεκτιστίας χάριτος, Κωνσταντινός ο Μέγας, συν τη μητρή ουρανόθεν, εξ αστράπτων σε βλέπει, σταυρού το θείον τρόπεων, όθεν τούτο ολέσας τους δυσμενείς. Τον ειδόλων έλυσε την απάτην, εν κόσμο δε εκράτηνε την ορθοδόξον πίστη. Ο τον κρατήρα έχω τον ακενό των δωρεών, δώσ' μη αρίσαστε. Oh.
Here.
ως την συνδυο. Oh.
Oh,
στην κλίση ουκ εξ ανθρώπων δεξαμένος, ο εν βασιλεύσει Απόστολος σου Κύριε, βασιλεύουσαν πόλην τη χείρη σου παρέθετο, ειν περισσοζε δια πάντος εν ειρήνη, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φύλλα. Διακονία παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόν.
εν αυτόν και του καταξηρών θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Πιστικούντον εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ερευνησίες αέρων εφορίες των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ερτουρίστημε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Στον Αγία Σακράντο υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων δημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αρχάντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων πονέψαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα
του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και λέει ημάς. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψαλλοντάς η Αλληλούια. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσι, το σωτηριόν σου. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψαλλοντάς η Αλληλούια. Εξομολογήσαστος αν συλλαεί ο Θεός, εξομολογήσαστος αν συλλαεί οι πάντες. Σου υπάρχον και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήμε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ετλέπτος εν ανθρωπίσας σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θάνατον πατή σας. Ίσο της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι σώσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν στην ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
και των Τρισάγιων ύμνων αναμέλπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ο Άγιος Αναγής ήταν απομόμενος. Oh.
επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άβελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν την άμελον τάφτη και κατάρτισε αυτήν την εφύτευση. Την άμελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν την εφύτευση. Oh,
Της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, υπερτίμου και εξάρχου πελασγό, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Αγρύπας ο βασιλεύς προς τον Παύλον έφη, επιτρέπεται εσύ πέρς αυτού λέγει, τότε ο Παύλος εκτείνα στην χείραν απελογήτω, εν εις και πορευόμενος εις την Δαμασκόν, μετ' εξουσίας και επιτροπής της παρά των αρχιερέων, ημέρας μέσης κατά την οδόν είδων βασιλεύ, ουρανόθεν υπέρ την λαμπρότητα του ηλίου, περιλάμψαν με φως και του συνεμή πορευομένους. Πάντων δε καταπεσόντων ημών εις την γην, ήκουσα φωνή λαλούσαν προς με και λέγουσα, τι Εβραίδη διαλέκτο,
Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρών σοι προς κέντρα λακτίζειν, εγώ δε είπων, τι σοι Κύριε, ο δε είπεν, εγώ είμαι Ιησούς, ον σοι διώκεις, αλλά ανάστηθηκε στήθη επί τους πόδας σου, εις τούτο γαρόφθην σοι προχειρίζεσθε σε υπηρέτην και μάρτυρα όντε είδες όντε οφθήσω μέση, εξαιρούμενος εκ του λαού και των εθνών, Ιησούς εγώ σε αποστέλω ανοίξε οφθαλμούς αυτών, του επιστρέψε από σκότους εις φως και της εξουσίας του σατανά επί των θεών, του λαβήν αυτούς άφεσιν αμαρτιών και κλήρων της υγειασμένης πίστη τη εις εμέν. Όθεν βασιλεύ Αγρύπα, ουκ εγενόμεν απειθείς τη ουρανιοπτασία, αλλά της εν Δαμασκό πρώτον και Ιεροσολύμης εις πάσαντε την χώραν της Ιουδαίας και της έφνεσιν, απαγγέλω μετανοήν και επιστρέφειν επί των Θεών. Άξια της μετανοίας έργα πράσονται. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα τη σου. Εκ του κατανιών είναι Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Είπεν ο Κύριος προς τους ελληλιθώτας, προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ομοίς ερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλλαχώθεν. Εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος δια της θύρας ποιμήν εστί των προβάτων. Τούτο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτόν. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, έμπροσθεν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδασι την φωνήν αυτού. Άλλο τρίο δε ουμή ακολουθεί σωσήν, αλλά φεύξονται απ' αυτού, ότι ουκ είδασι των άλλο τρίων την φωνήν. Αυτήν την παροιμίαν είπεν αυτοίς ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν την αΐν αελάλη αυτοίς. Είπενουν πόλην αυτοίς ο Ιησούς, αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθον πρώε μου, κλέπτε εισι και ληστε, αλλού κήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα, διε μου, εάν της εισέλθει σωθήσετε,
και εισελεύσετεν και εξελεύσετεν. Και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύτηση. Ανενόχως και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της υπουρανίας βασιλείας αξιωθεί. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλαθόμενης, σοι δόξαν αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, μην και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, ο Θεός λαστήτα. Ο Θεός λαστήτα. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων της αγγλικές επιθυμίες και πρέσπρος έφυστη, ή προσεγγίζει με λειτουργία της βασιλεύτης δόξης. Το γάρδια που της μέγα και φοδρό και αυτές τις υπορανίες την άμεση, αλλά όμως για την άφαντο και αμέθυντος της ανθρωπία, ατρέπητος και αναγκαιότος γέγορος άνθρωπος, ooh.
Oh.
τους αιώνας των αιώνων. Σιεράσιμων συνόδου των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων και των διακόνων, Κωνσταντίνου ιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και την ενωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου οίκου τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, πάντων των αδελφών ημών, των εν ασθενείες όντων, των εν θαλάσσι και αέρι πλεόντων, των εν φυλακές ευρισκομένων, των ποινώντων αστέγων και ανέργων, των εν πολέμω και δίνει εχμαλωσία, ομοδόξων αδελφών ημών, πάντων ημών των εν ευλαβία και κατανοίξει επιτελούντων, την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην, μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων αδελφών ημών, των δούλων του Θεού Κωνσταντίνου, Ελένης Κωνσταντίνας και των οικογενειών αυτών και πάντων των εορταζόντων την Αγίαν εορτήν ταύτην, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις αρχιερωσύνη σου μνηστή Επισκόπου Γρηγορίου Γερμανού, Ιωακήμ Δαμασκηνού και Ηλίου, των Αρχιερέων, των αημνήστων κτητόρων, των Αγίων του Θεού μονών και Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, πάλετε και επεσκάτων, των δούλων του Θεού, Καλλινίκου Αρχιερέως, Μαρίνου Πρεσβυτέρων, Θεοδόρας Πρεσβυτέρας και του δούλου του Θεού Λάβρο και όλ τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά Προθέση ζώντοτε και κινημένον και ον εκαστός κατά διάνοιαν έχει μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Της ιεροσύνης, η ολιαφωνία συμμονής του Κύριος Υπουργός,
από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε, ελέησον. Αμήλαβος όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Πατέρα Παντοκράτορα,
ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ανέστησας πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγειες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέρους. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενήσιο και το πνεύματί σου το Αγίο. Υπερ πάντων ονείσμεν και ονουχίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μοιριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα με τα άρσια πτερωτά. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Oh,
του το μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενο εις άφεση αμαρτιών. Ομοίως. Της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκινόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. 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 Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρων, εις παρησίαν την προσέ. Μη κρίμα ή εσκατάκριμο. Έτσι προσφέρομαι στη λογική τάφη λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπαθώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένα. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Yeah.
ιεράσιμων συνόδου της ορθοτομούσης των λόγων της εις αληθεία. Κύριε ελέησον. Ελώτης πίστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγρατίου, όταν σε τις Αγίες Εκκλησίες επιβλήνει, και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Αγίων μνημονεύσαντες εκεί και Κύριου δεηθούμε. Υπέρ των προσκομιστέντων και διαστέντων τιμίων Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Στη Κύριε. Κατοξίωσον ημάς Δέσποτα, με τα παρησία σα κατακρίτως, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα, και Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και το πλήθος του ελέησον της κόμπης και πάντα παραδόν. Αυτός δε σου πάντα παραδόν. Κατά την εκάστη ιδίαν θρίαν, της πλέους εισήπλευσον, της οδηπορούς εισυνόδευσον, τους νοσούντας ίας ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και ηκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με θου ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την οικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάντοτε στη όμορφη και την έπρεπε να πάρουμε.
ήρθεν ο φθόγκος αυτόν. Ή ακτίστο συμπλαστούργο σύνθρονος και γλωσσοπυρσόμορφος πνεύματος χάρης, τη βουλήση του Πατρός και τη συνεργία του Υιού μεσούσις της εορτής, ηξίωσεν άπαντας ημάς τα τέκνα το αφωτόμορφα της Εκκλησίας, όπως αναφωνόμεντο «Χριστός Ανέστη». Σεβασμιότατε αρχιθήτα Δημητριάδος και πεφιλημένε Πάτερ Ιγνάτιε, στιμιότατοι συμπρεσβύτεροι, ευλαβέστατοι διάκονοι, εντιμότατοι άρχοντες, χωρίοι ιεροψαλτών, η αγαπημένη λαέ του Κυρίου, έχει λεχθεί ότι το λίκνο το οποίο κινείται και το χέρι το οποίο κινεί το λίκνο είναι εκείνο το οποίο κυβερνά τον κόσμο. Το χέρι δηλαδή της μητέρας που κουνάει την κούνια του παιδιού της είναι αυτό που κυβερνάει τον κόσμο. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο αυτός ο οποίος εξέφρασε αυτόν τον λόγο να εκφράσει τι, να τονίσει και να πει την μεγάλη αλήθεια ότι είναι αναντικατάστατος ο ρόλος της μητέρας στην χριστιανική διαπαιδαγώγηση των παιδιών της. Η Αγία εις Απόστολος Ελένη είχε το σπλάχνο της που η ευημερία η δική του εξυρτάτο από την δική της προστασία και φροντίδα. Και αυτό το παιδί, ο μικρός Κωνσταντίνος, μεγάλωσε και έγινε εκείνος αιτία να εξυρτάται από αυτόν η ασφάλεια όλου του τότε γνωστού κόσμου και η προστασία των χριστιανών. Είδε εκείνη η μητέρα το παιδί της να περνάει διάφορες φάσεις στην ζωή του. Είδε τον Κωνσταντίνο να είναι μια έφορη στην αρχή γη ως μικρόπες, διότι οι παιδες είναι πάντοτε απειρόκακοι και δεκτικοί στο να λάβουν τα ζίδωρα νάματα της πίστεως. Αυτό έκανε και η Αγία Ελένη. Στο μικρό της παιδί έδωσε τον Χριστό, ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να δώσει μια μάνα στο παιδί της. Και εκείνος, καθώς προέκοπτε σοφία και ηλικία, εστερεί το να αναπτύσσεται και χάριτη Θεού. Διότι ο μικρός εκείνος μεγάλωσε αρκετά ηλικιακός, μεγάλωσε αρκετά στο νου του, αλλά παρέμεινε μικρός στην συμπεριφορά. Διότι παρά το γεγονός ότι έλαβε αυτήν την παιδεία, εκείνος απεμπόλησε αυτά τα οποία εδιδάχθη και τα έδιωξε από την ψυχή του. Ο Κωνσταντίνος από μικρός έγινε ακόμη μικρότερος. Διότι παρά την φροντίδα για την σωματική και πνευματική ακεραιότητά του, φάνηκε μια συγκεκριμένη εποχή και χρονική στιγμή να κάνει τι, να προσβάλλεται από μια παραλυσία ψυχής. Αυτή η παραλυσία της ψυχής επέφερε μίση, πάθη, διχασμούς, αίμα και πόλεμο. Η παράλυτη ψυχή του έγινε ιδανικό κημητήριο χαμένων ελπίδων. Όμως με την δύναμη του Θεανθρώπου Χριστού και την συγκατάθεση του ανθρώπου Κωνσταντίνου, καρποφόρησε και καρποφόρησαν και καλλιεργήθηκαν όσα η Αγία Ελένη ενστάλλαξε μέσα στην ψυχή του, και με την μετάνοια, το βάπτισμα και την Θεία Κοινωνία ανέστησαν την παράλυτη ψυχή του
και θεράπευσαν αυτήν εις το παντελές. Και ο μικρός Κωνσταντίνος, που είχε γίνει ακόμη μικρότερος, έχοντας αυτά τα εχέγγυα της πίστεως, έγινε μέγας. Από την αλυσιδωτή αυτή εξελικτική πορεία της ζωής του Αγίου Ενδόξου Θεοστέπτου Βασιλέως και εις Αποστόλου Κωνσταντίνου του Μεγάλου και την εργώδη ανίστακτη και άοκνη επιστασία και ελπίδα σωτηρίας του Υιού της που επέδειξε η Αγία Ελένη, επιτρέψτε μου τρεις παρενέσεις συμπερασματικές να καταθέσω στην αγάπη σας. Πρώτον, έχουμε καθήκον όλοι της σποράς του Λόγου του Θεού. Δυστυχώς μερικοί από εμάς, κυρίως κληρικοί και έπειτα λαϊκοί, έχουμε την ψευδαίσθηση ότι εμείς τα σπείρουμε, εμείς τα καλλιεργήσουμε, εμείς τα εφράνουμε, εμείς τα ποτίσουμε, εμείς τα θερίσουμε. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Η ευθύνη όλων μας, κληρικών και λαϊκών, είναι μόνον να σπείρουμε τον Λόγο του Θεού. Στο χέρι του άλλου ανθρώπου είναι η ευκαιρία, η επιθυμία, η δυνατότητα και η αύξηση αυτής της σποράς, ώστε να γίνει η καρδιά του ανθρώπου ένα γόνιμο χωραφάκι του Θεού, ώστε να καρπορφορήσει αυτός ο λόγος, και άλλος είναι εκείνος ο οποίος θα θερήσει. Εμείς λοιπόν έχουμε, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε πατέρες, είτε είμαστε πατέρες πνευματικοί, είτε μητέρες, είτε φίλοι, είτε γνωστοί, είτε συγγενείς, είτε οτιδήποτε άλλο μέσα στη ζωή, έχουμε την ευθύνη της σποράς του Λόγου, διότι εμείς βλέπουμε πολλές φορές την επιφάνεια. Νομίζουμε ότι εκεί που σπέρνουμε, ότι δεν αφήνουν τα ζυζάνια να καρποφορήσει τίποτα. Όμως η αλήθεια είναι πως ο Θεός, και αυτό είναι το δεύτερο συμπερασματικό παρενετικό που θέλω να σας πω, ότι ο Θεός έχει τους δικούς του χρόνους και καιρούς. Εμείς οι άνθρωποι, επειδή έχουμε το πεπερασμένο της φύσεως και επειδή τα έργα μας έχουν μερικές φορές την προοπτική του τάφου και αυτή μόνο, βιαζόμαστε πολύ. Θέλουμε τώρα αποτελέσματα. Θέλουμε τώρα να καρποφορήσει αυτός ο λόγος. Θέλουμε τώρα να θερίσουμε. Όμως ο Θεός έχει τον δικό του καιρό, τον δικό του χρόνο. Ο ετάζων χρόνους και καιρούς και κυβερνών τα σύμπαντα, εκείνος ξέρει πότε είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή προκειμένου να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο όσα δέχθηκε μέσα στην ψυχή του να καρποφορήσουν, να αναγεννηθούν, να μεταμορφώσουν, να αναμορφώσουν, να σώσουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Ο Θεός αποκαλύπτεται και η ψυχή του κάθε ανθρώπου δέχεται αυτή την φανέρωση όποτε ο Θεός κρίνει. Διότι ο Θεός δεν μας στέλνει όσα του ζητάμε, ούτε όσα θέλουμε, αλλά μόνον όσα χρειαζόμαστε. Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Και πάλι, όταν ο άνθρωπος περιμένει υπομονετικά αυτήν την στιγμή, έρχεται η χάρις του Θεού που επιβραβεύει αυτήν την υπομονετική πορεία, προκειμένου ο άνθρωπος να γευθεί τους ευχήμους καρπούς αυτής του της καλλιέργειας και της πνευματικής αναμορφώσεως, αναβαθμίσεως και αναγεννήσεως. Πάλι σε αυτό το δεύτερο θέλω να σας πω ότι ο Θεός δεν θέλει να του υποβάλουμε εμείς σχέδια προκειμένου να τακτοποιήσει την ζωή μας. Εμείς συνήθως τα σχέδια των ανθρώπων είναι πολύ φθηνά σχέδια. Βλέπετε, στον Κωνσταντίνο τον Μεγάλο ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή να καρποφορήσουν τα λόγια, να αισθανθεί ανάξιος να γίνει χριστιανός, γι' αυτό και εμάκρυνε τον χρόνο της βαπτίσεώς του, και όταν ήρθε η ώρα και η στιγμή που ο Θεός του δώσε την ευκαιρία, άρπαξε αυτή την ευκαιρία, άδραξε αυτή την ευκαιρία, και τι έκανε,
μετανόησε. Δήλωσε δημόσια τη μετάνοιά του, βαπτίστηκε και εν μετανοία ετελείωσε την ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δεν θέλει αρχιτέκτονες να γίνουμε εμείς, να παριστάνουμε τους αρχιτέκτονες του Θεού που θα του υποβάλουμε εμείς τα δικά μας σχέδια για να τα εκτελέσει εκείνος. Ο Θεός δεν θέλει αρχιτέκτονες για τα έργα του. Θέλει εργάτες για να εκπονήσουν και να εργαστούν στο δικό του σχέδιο για την σωτηρία όλων μας. Και το τρίτο και τελευταίο, μέσα σε αυτήν την αυξομοιούμενη και ευμετάβλητη πορεία των ανθρώπων, γιατί οι καιροί έχουν αλλαγές, το γνωρίζετε. Ίδιες είναι οι εποχές που ζούμε τώρα με τις εποχές που πέρασαν και με τις εποχές που παρήλθον από τον αιώνα μέχρι τη σήμερον. Όχι. Εκείνο που μένει αναλύωτο, ακαινοτόμητο, είναι ο Λόγος του Θεού και η σπορά του μέσα στον κόσμο. Η Εκκλησία λοιπόν δεν πρέπει να συσχηματίζεται με τους καιρούς. Οι καιροί περνούν και ξεχνούνται. Η Εκκλησία που νυμφεύεται μία εποχή θα μείνει χείρα την επομένη και θα μείνει και άτεκνη, διότι συσχηματίστηκε με μία εποχή η οποία έχει τις δικές της ευκαιριακές συγκρούσεις και άλλες συμφεροντολογικές, λαγνοθυρικές και ευοσχηματώδεις ευκαιρίες και στόχους και σκοπούς. Η Εκκλησία μένει πάνω από όλα αυτά. Πάνω από τις εποχές, πάνω από τις ευκαιρίες, πάνω από τις επιδημίες, πάνω από τους χρόνους, πάνω από τους καιρούς, γιατί ο Θεός έχει την δική του χρονική στιγμή. Οι συνθήκες λοιπόν πρέπει να προσαρμόζονται στην Εκκλησία και όχι η Εκκλησία στις συνθήκες. Αυτή είναι η τρανή αλήθεια της πίστεως. Πάμε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο, για να μην σας κουράζω, να μην αποκλείουμε την σωτηρία ούτε για τον εαυτό μας ούτε για κανέναν άλλον άνθρωπο. Βλέπετε την πορεία του Κωνσταντίνου. Μικρός, μικρότερος, μέγας. Λέει ο Απόστολος Παύλος, στην αρχή βλέπετε υπάρχει μία πνευματική ωριμότητα, εξέλιξη του ανθρώπου. Στην αρχή ο Απόστολος Παύλος, να πάρω την δική του πορεία για να καταλάβουμε πώς αλλάζουν τα πράγματα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Στην αρχή ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε επιστολές, τι έλεγε? Έλεγε, εγώ είμαι Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού. Πήραν το μυαλά το αέρα. Έγραφε επιστολές και ονόμαζε τον εαυτό του Απόστολο. Μετά από λίγο καιρό που ανέβηκε ακόμη περισσότερο πνευματικά και εξελίχθηκε μες στην Εκκλησία, έλεγε, εγώ ουκ ημί άξιος κληθήνε Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Εγώ δεν είμαι άξιος να λέγομαι Απόστολος, γιατί κυνήγησα την Εκκλησία του Χριστού. Και έφτασε στα ύψη της πνευματικής του οριμάνσεως και εξελίξεως και ανόδου, όταν είπε για τον εαυτό του στις τελευταίες του επιστολές, εγώ είμαι σκόλιξ και ούκ άνθρωπος, εγώ είμαι σκουλίκι και όχι άνθρωπος. Να λοιπόν ότι να μην μένουμε στο γεγονός του ποιοι ήμασταν, ούτε καν του ποιοι είμαστε, αλλά ποιοι μπορούμε να γίνουμε. Γι' αυτό σε όποια αμαρτωλή κατάσταση και αν βρισκόμαστε, όσο και αν η αμαρτία έχει κατακλείσει την ψυχή μας, να μην απελπιζόμαστε, να βλέπουμε τις πορείες των Αγίων της Εκκλησίας μας και να βλέπουμε την αλήθεια ότι δεν έχει σημασία ποιοι ήμασταν, ούτε ποιοι είμαστε, αλλά ποιοι μπορούμε να γίνουμε σαν τους Αγίους μας. Διότι, όπως διάβασα μια φορά σε ένα τυχείο στην περιοχή του Χολαργού που εγώ διαμένω, και μάλιστα στην οδόν Περικλέους, έγραφε ένα μότο το οποίο χρησιμοποιούν διάφορες ομάδες. Έλεγε, άσε τη ζωή που κάνεις, κοίτα τη ζωή που χάνεις. Οι Άγιοι μας αυτό μας δείχνουν, μας λένε όλους μας, ξέχνα ποιος ήσουνα, σε ποια αμαρτωλή κατάσταση είσαι, έχει ελπίδα, θα μας σώσει ο Θεός, θα πάμε στον παράδεισο, δεν θα μείνουμε εκτός του νυμφώνος Χριστού, αλλά
τη δύναμη του Σταυρού και τη συνεργία της Αγίας Τριάδος και με την προστασία και σκέπη του Παντοκράτορος Θεού, θα φύγουμε από εκεί που βρισκόμασταν, θα ξεχάσουμε τη ζωή που κάναμε και θα κοιτάξουμε και θα λατρεύσουμε και θα κατακλειστούμε από τον έρωτα και την γοητεία της ζωής που νομίζουμε ότι χάνουμε, αλλά ο Θεός μας την προσφέρει απλόχερα. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε, σας παρακαλώ πολύ να μην ξεχνούμε ότι ο Χριστός μας γεννήθηκε και φόρεσε την ανθρώπινη σάρκα για χάρη μας. Έπαθε για μας. Αναστήθηκε για να μας αναστήσει. Σας ερωτώ και θέλω να μου απαντήσετε. Ανέστη Χριστός. Ανέστη Χριστός. Ανέστη Χριστός. Ετότε ουδείς παράλυτος επικλίνεις. Αμήν. Σπάσαν την γη να εξήλθεν ο φόγκος αυτών και εις τα πέρα Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεν. Σπάσαν την γη Oh.
των Θείων Αγίων Αθάντων Αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φυκτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Κύριε ελέησον, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετησάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Η Κύριε. Σημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξα σου θεϊκή σου την άμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και ζει την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Παρουσία και χθες που ήταν πάνδημη και σήμερα να συγχαρώ τον πατέρα Καλίνικο τους συνεφημερίους του και τα στελέχη της ενορίας για την άψογη όντως μορφή και παρουσία που έχει ο ναός μας και για όσα προετοιμάστηκαν για τον εορτασμό επιτέλους όχι πλέον όπως τα δύο προηγούμενα χρόνια στην πλατεία αλλά μέσα στο ναό τελέσαμε τις ακολουθίες και η λιτανία έγινε όπως έπρεπε. Θα έχουν το μεθέορτο εσπερινό στις 6.30 σήμερα, αύριο δύο θείες λειτουργίες όπως κάθε Κυριακή εδώ στο ναό και το βράδυ στις 8, αύριο Κυριακή, θα έχουμε το μεγάλο αντάμωμα των παραδοσιακών μας χωρών, όπου οι σύλλογοι της πόλεως μας με τις στολές τους, τις φορεσιές τους, θα έρθουν να χορέψουν και έτσι να ολοκληρώσουμε αυτόν τον εορτασμό των Αγίων μας σε αυτό το σημείο το πανέμορφο της πόλεως μας στην πόλη του Βόλου.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ για την παρουσία του βουλευτή μας και του ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευλογημένα για την ονομαστική του εορτή. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μαραβέγιας είναι κοντά στην Εκκλησία πάντοτε και τον ευχαριστώ και εύχομαι να έχει υγεία και δύναμη και αυτός και η οικογένειά του και να προσφέρει και ιατρικές υπηρεσίες στους ανθρώπους. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, τον Απόστολο. Ευχαριστώ όλους και εύχομαι ιδιαίτερα και στους εορτάζοντες, εορτάζουσες χρόνια πολλά και ευλογημένα. Με υγεία και δύναμη πάντοτε. Ευχαριστούμε τους ιεροψάλτες μας για τη θαυμάσια απόδοση και χθες και σήμερα. Και βεβαίως τους φιλοξενουμένους μας, τον πατέρα Διονύσιο Κατερίνα που δεν ξεχνάει ποτέ την πόλη του Βόλου και τη Μητρόπολη μας. Τον ευχαριστούμε και για το Θείο Κήρυγμα. Και τον φιλοξενούμενο διάκονο από την Κρήτη, τον πατέρα Ευγένιο, συμφοιτητής του πατρός Ιωήλ, του αρχιδιακόνου μας. Μας τιμά με την παρουσία του και ευχόμαστε και σε αυτόν καλή δύναμη και ελπίζουμε συχνά να τον έχουμε αυτό το καιρό κοντά μας. Σε όλους εύχομαι χρόνια πολλά και ευλογημένα οι Άγιοι, η βοήθειά μας. Κυρίου ευλογία, Κύριου Θέλειος, έλθει εφημάστη αυτού διαχάρτ και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Σωμάτων, και εσύ στην Τιμή ενδόξη και Παπιστήριο Άνου, των Αγιονόσων και Πατρών Αποστόλων, των Αγιονόδόξων και Αλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακίων και Άνιστων, των Αγίων, Θεός Δεύτερης Αποστόλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου και Ελένης, όλων και την Επούδο και Πάντρων των Αγίων Ελέης και σώσε ημάς, αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της έντης νήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη ο Κύριος. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάδη, πάντα σου μας χρόνια και πολλά και ευλογημένα. Χριστός Ανέστη.